Φίλες και φίλοι, μπαίνουμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους φίλους καλλιτέχνες που παίρνουν τηλέφωνο και συγχαίρουν τον ΣΥΦΗ και τους συνεργάτες του εδώ απόψε, τους ανθρώπους που ήρθαν να βοηθήσουν το ΣΥΦΗ. Να τους ευχαριστήσουμε, να ευχαριστήσουμε και τους φίλους και φίλες της εκπομπής. Το έχω ξαναπεί, θα το επαναλάβω και απόψε, ότι δεν έχουμε τηλέφωνα πλέον ζωντανά. Όσοι θέλετε και όσες θέλετε, αφήνετε το όνομά σας και τα μηνύματά σας στη γραμματεία και η γραμματεία, να είστε σίγουροι, γι' αυτό θα μας τα δώσει. Δεν έχουμε ζωντανά τηλεφωνήματα, δεν λέμε ονόματα, δεν λέμε μαντινάδες, γιατί απόψε, τουλάχιστον απόψε, που ήταν πάρα πολλές οι διαφημίσεις, δεν θέλουμε να χάσουμε ούτε ένα λεπτό χρόνο. Να επαναλάβω ότι μπορείτε και να μας γράψετε στην διεύθυνση εδώ του σταθμού και να μας τηλεφωνείτε και μετά την εκπομπή. Πολλές φορές καθόμαστε μέχρι και μία και δύο. Λοιπόν, ΣΥΦ, μουσική. Πάμε. Εδώ είμαστε. Thank you.
σε χαρώτα την άντρα μόνο. Thank you.
ξεχνούνε τη φωλιά που χτίσανε με κόπο, που χτίσανε με κόπο. Την υπέροχη βραδιά που μας χαρίσατε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρωτεργάτη αυτής της βραδιάς, θα μου επιτρέψει η ΦΥ, έτσι δεν είναι, Παναγία μου, τον Αντώνη τον Αποστολάκη, να ευχαριστήσω τον Στέφανο τον Αναστασάκη και τον φίλο μου τον Γιάννη τον Χρυστοδουλάκη. Μας ήρθε και από πολύ μακριά, τα Χανιά. Όχι, εδώ είμαι τώρα. Εδώ στο Ηράκλειο. Είμαι μόνιμος περίπου κάτι, πώς παίζουμε με τον Μανώλη τον Αναστασάκη στο Αναγέννηση. Α, μάλιστα. Και ήρθα. Επειδή είμαστε φίλοι με τον Σέφη και θα πάω και στο μαγαζί κατευθείαν. Όταν λες φίλοι. Φίλοι γνωριστήκαμε φέτος. Η αλήθεια είναι ότι εγώ είχα ακούσει γι' αυτόν και είχα δει μια εκπομπή σε ένα κανάλι στα Χανιά και το συμπάθησα από το παίξιμο. Μετά που τον γνώρισα, το συμπάθησα και προσωπικά. Χαίρομαι. Λοιπόν, Αντώνη, θερμές ευχαριστίες. Και εμείς σας ευχαριστούμε, φίλε Γιάννη. Και πάντα και... τέτοια
πάντα τέτοια. Να μας κάνεις. Και κάνουμε εμείς τώρα, εγγενιάζομαι τις εκπομπές του χειμώνα. Του χειμώνα. Άσχετα που δεν έχει βρέξει ακόμα. Δεν είναι σημασία. Θα βρέξει. Θα πρέπει να πω ότι και να αποτανθώ και σε όλους τους καλλιτέχνες. Όταν ανακαλύπτετε τέτοιους ανθρώπους, τους στέλνω εδώ κοντά μου. Είναι η υποχρέωσή μας. Γιατί ο Σύφης, τώρα πόσο καιρό είσαι εδώ, Σύφη, κοντά μας. Τον Αύγουστο. Δεν μπορούμε να τα γνωρίζουμε όλα, έτσι δεν είναι, Σύφη. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τον Σύφη, να το ευχηθώ να είναι πάντα έτσι κριτικός, όπου και αν βρίσκεται, είτε στην Αυστραλία είτε εδώ. Και εμείς θα είμαστε στη διάθεσή σου σε κάθε νέα προσπάθεια. Ετοιμάζεις τίποτα, σκέφτεσαι κάτι να κάνεις? Ναι, τώρα θα καταπώ στην Αθήνα να γράψουμε ένα δισκάκι. Μπράβο. Θα συμμετέχει η Γιαννακάκη Έλληνα, που είναι μέσα στις συγγενείς. Α, συγγενείς. Ναι, τις Μέλαβες. Ωραία. Και θα είναι μέσα ο Κυριάκος Σταυριανιδάκης, θα παίζει. Θα πιστεύω τώρα... Άρα δηλαδή θα τα ξαναπούμε. Ναι, ναι. Εντάξει. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω που... και τον Αντώνη, ειδικά που μου έδωσε την ευκαιρία να εμφανιστώ στο Κρέτα. Τσάνου. Και τον Γιάννη και τον Στεφανή που με βοηθήσαν. Τους ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Να σε καλά. Στέφανε, για μια ακόμη φορά σε ευχαριστώ που έδωσες το παρόν. Και εύχομαι σύντομη ανάρρωση και στους δυο μας. Έτσι. Τώρα το ζωρίσαμε λίγα και να βγήκε. Εντάξει. Εντάξει ήταν. Να ευχαριστήσω και τον Γιάννη και να σας ευχαριστήσω όλους μαζί και πάλι πριν κλείσω. Θα ήθελα, Σύφη, να κλείσουμε την απόψινή εκπομπή, την απόψινή βραδιά με τη μαντινάδα αυτή που είπες ότι κι αν έτσι. Εγώ να χαιρετήσω τους φίλους και τις φίλες και να πάει η κάμερα στον Σύφη και να κλείσει την απόψινή βραδιά. Και αναγεννήθηκα μακριά δεν έχει σημασία. Φτάνει που είμαι κριτικός, αυτό έχει την αξία.